Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι Ιησού εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η μόρτα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ημών και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αβείς τους πόθο προσιώντας τη Θεία Πρεσβεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, συγκλήτους φωλωμένης παρηγόντας συνεδρία, σεβαστίαν επανορβίαν συναγύρισιν συνέλευσιν, μαρτύρων αληθώς πανευκλέον, συνσύ καταβαλώντων των εχθρών, μεθον θεία συναυλίας αξιωθείς, φεδρίνης τους βόντας ειν. Δόξα το δεδοκό της ίσχυν, δόξα το σε στεφανός αντίν, δόξα το ενεργό τη θεία σου πασίν η άματα. Και νυν και αη και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Του Γαβρίλ θα εξαμένους υπαρθένε το χέρι, συν τη φωνή εσαρκούντο ο των όλων δεσπότης, εν σύ τη Αγία κύβωτο, ως εφιωθή και ως Δαβίδ, εδείχθης πλατητέρα των ουρανών, βασχάσασα τον χτίστην σου, δόξα το ενικήσαν τη έξι, δόξα το προελθόν τη έξω, δόξα το ελευθερώσαν τη ημάς διά του τόκου σου. Του Κυρίου δεηθόμεν, δεηθόν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει επί μας. Τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσαμε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίου Αθήνα Ήλων Νοερών Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού και της Συνοδείας Αυτών και την Μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου τον Αγίων ελεήσε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Συναντήθημεν απόψε εις αυτόν των ιερών λαών του Αγίου Σεβαστιανού, κύριε Ταξίαρχε, και όλον το σώμα το οποίο σας περιβάλλει, για να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχές και τις ευχαριστίες για αυτή την εόρτιον ημέρα, η οποία τιμά όλους μας σε αυτό το νησί, αλλά και ιδιαίτερα το σώμα το δικό σας επάνω σε αυτό το νησί. Είσαστε παρόντες το στρατιωτικό σώμα και εσείς προσωπικά εις όλες τις εκδηλώσεις μας, τις εκκλησιαστικές και τις άλλες στο νησί μας και σε όλα τα άλλα νησιά και σας παρακολουθούμε με ιδιαίτερη χαρά και με ιδιαίτερη περηφάνεια. Απόψε μας δίδεται η ευκαιρία να έρθουμε σε αυτό το ιερό παρεκκλήσιο εκπροσωπούντας και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριε Ναθαναήλ, ο οποίος και μου επέτρεψε και πάλι να έρθω να τον εκπροσωπήσω απόψε,
για να σας παρουσιάσω τις θερμότερες ευχές μας, μια που συναντώμεθα και πάλι μετά από ένα έτος. Είναι αλήθεια ότι, όπως πάντοτε το λέμε και όπως το αισθανόμεθα, ο στρατός και η Εκκλησία συμβαδίζουν μέσα εις τους αιώνας και γνωρίζουμε ότι στις πρώτες εποχές της Εκκλησίας μας ολόκληρος στρατός, θα έλεγα, πέρασαν από το μαρτύριο, γιατί ετόλμησαν φανερά πλέον να δοξάζουν το όνομα του Χριστού και να ομολογούν την πίστη τους εις το πρόσωπό τους. Σήμερα βρισκόμεθα ένας λαός συσπηρωμένος, ένας λαός με μια ψυχή, ο οποίος μέσα σε ένα πνεύμα της ίδιας θυσίας της παλαιάς, μέσα σε νέες εποχές, μέσα σε νέο κόσμο, εξακολουθεί μέσα στα ίδια ιδανικά να υπερασπίζεται τα ιδεώδη της φυλής μας και να τα παρουσιάζει μέσα εις τον σύγχρονο κόσμο. Όσον και αν ο σύγχρονος κόσμος καθοδηγείται από άλλες επιδιώξεις και από άλλα συμφέροντα μέσα εις αυτήν τη σύγχρονη εποχή. Εμείς και εσείς βρισκόμαστε μπροστά εις το στάδιο της αρετής, εις το στάδιο των αρετών, εις το στάδιο της θυσίας, εις το στάδιο της προσφοράς, εις το στάδιο της προστασίας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των συμπατριωτών μας. Ζούμε εποχή ειρήνης, δόξα τω Θεώ ακόμα, όσο θέλει ο Θεός. Και όποτε ο Θεός μας προστάξει, εν ονόματι αυτού, πάντοτε θα υποστηρίξουμε την πίστη μας για της πατρίδος την δόξα και της ελευθερίας την τιμή. Αύριο θα έρθει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης για να σας τιμήσει και ο ίδιος προσωπικά. Εγώ είμαι ευτυχής που τώρα που βρίσκομαι στο νησί μας μετά από τόσα χρόνια ξενιτίας, να μου δίδετε ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτό το στρατόπεδο, σε αυτό το χώρο της ΚΟΠ, για να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και την ικανοποίηση, διότι ο Θεός με αξιώνει να έρχομαι και να σας μεταφέρω αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας. Είναι η πιο ειλικρινής ευχή την οποία δέχεστε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί όσα και να ακούτε από τους άλλους είναι πάνω στο συμφέρον το διάφορο, ενώ οι ευχές οι δικές μας είναι πηγές, είναι ευχές υπάρξεως, είναι ευχές του σώματός μας και του πνεύματός μας. Και ξέρουμε ότι εσείς θυσιάζετε τον εαυτό σας, όπως και εμείς μέσα σε εισαγωγικά θυσιάζουμε τον εαυτό μας πάνω εις αυτήν την γη και αναμένουμε από τον Χριστό και τον Θεό να μας δώσει την αιώνια ζωή όπως την ποθούμε. Σας συγχαίρομαι όλους. Συγχαίρομαι εσάς προσωπικά. Συγχαίρομαι όλο το σώμα, τον διοικητή αυτού του σώματος και όλο το στρατό ο οποίος ευρίσκεται στο εξωτερικό και συμπροσεύχεται. Η χάρη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας και ο Θεός να ευλογεί τα βήματά σας και τις πράξεις σας. Αμήν. Αμήν. Ας διαφυλάξει πάντα σημασία.